Σύμφωνα με δημοσίευμα της Washington Post, η οικονομική κρίση της Ελλάδας τελείωσε μόνο αν δεν ζει κάποιος εκεί. Η πραγματικότητα, ωστόσο, είναι πως το 2017 η ελληνική οικονομία επέστρεψε σε μια εύθραστη ανάπτυξη που έφτασε το 1,4% του ΑΕΠ και αισιόδοξα το πρώτο τρίμηνο του 2018 σημείωσε 2,3% κυρίως λόγω της αύξησης των εξαγωγών αγαθών, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών. Φέτος, μέχρι τουλάχιστον σήμερα, δεν είναι το ίδιο αισιόδοξα τα μηνύματα για τη μέχρι ήδη υπάρχουσα σεζόν. Αυτό μπορεί να οφείλεται σε πολλούς λόγους. Το τουριστικό προϊόν είναι ένα ευαίσθητο προϊόν και επηρεάζεται από πάρα πολλούς παράγοντες. Πιθανόν και η υποτίμηση της λίρας στην Τουρκία να όθησε ένα κύμα Βαλκάνιων προς τα εκεί. Αυτό νομίζω είναι κάτι το οποίο το ξέρουν πολύ καλύτερα οι γνώστες του αντικειμένου από εμένα. Θεωρώ όμως ότι και ο καιρός ακόμα δεν βοήθησε, κυρίως με τις εναλλαγές αυτές εδώ τις συχνές. Θεωρώ όμως ότι τουλάχιστον μπαίνουμε σε ένα βηματισμό και το επόμενο διάστημα θα φτάσουμε στα περσινά επίπεδα. Δεν ξέρω τι γίνεται, η αγορά είναι πολύ χάλια πάντως. Η ελληνική επιχειρηματικότητα αναμφίβολα βιώνει το τέλος μιας εποχής και σίγουρα κανένας σύγχρονος επιχειρηματίας δεν ζει στην αυταπάτη πως η κρίση ήταν απλώς μια δυσάρεστη παρένθεση και πως θα επιστρέψουμε σε ό,τι είχαμε αφήσει. Σε τοπικό επίπεδο, η πόλη της Καβάλας μετατρέπεται σιγά σιγά σε ένα καλό τουριστικό προορισμό, με αποτέλεσμα πολλοί επιχειρηματίες να επενδύουν στους συγκεκριμένους κλάδους και κυρίως αυτών της εστίασης. Η Καβάλα, κακά τα ψέματα, λόγω του τουρισμού έχει ανέβει αρκετά. Τώρα που και πέρα πρέπει λίγο και οι ίδιοι καβαλιώτες να είμαστε λίγο τοπικιστές. Είναι κάτι το οποίο πιστεύω ότι η Καβάλα πονάει σε αυτό. Δηλαδή ο καβαλιώτης, οι επιχειρηματίες της Καβάλας πρέπει να επενδύουν στην πόλη τους, να στηρίζουν την πόλη τους λίγο παραπάνω, να αγαπάνε την πόλη τους λίγο παραπάνω. Εγώ έτυχε να εργάζομαι σε το κατάστημα, έτυχε να το διοικώ και όλα είναι δικό μου. Σίγουρα είναι δύσκολα. Απλά υπάρχει αγάπη. Ανά τα χρόνια υπάρχει μια προσαρμογή του ανοίγματος των καταστημάτων ανάλογα την εποχή. Τι ισχύει τα τελευταία 5 χρόνια? Ισχύει το εξής πάρα πολύ απλό. Τα καταστήματα τα οποία κλείνουν, τα οποία είναι εμπορικά καταστήματα, να ανοίγουν μόνο καταστήματα εστίασης. Πολύ λίγες επιχειρήσεις εμπορικές δραστηριοποιούνται πλέον σε καινούρια διεύθυνση, όπως και πολύ λίγοι επιχειρούν. Πολύ λίγοι γίνονται επιχειρηματίες για το λόγο ότι η επιχειρηματικότητα γενικότερα βάλεται από παντού, κυνηγέται, να το πω, τα τελευταία 7 με 8 χρόνια. Στασιμότητα επικρατεί στο ισοζύγιο των νέων επιχειρήσεων αλλά και αυτών που κλείνουν στην πόλη της Καβάλας. Οι επιχειρηματίες δηλώνουν ξεκάθαρο ότι η επιχειρηματικότητα αιμορραγεί στην πόλη της Καβάλας και ζητούν άμεση ελάφρυνση της φορολογίας για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στη δύσκολη καθημερινότητά τους. Τώρα, από εκεί και πέρα, το ότι ανοίγουν αρκετά καταστήματα εστίασης είναι ένα φαινόμενο των καιρών, ιδιαίτερα την εποχή της κρίσης. Δεν βλέπουμε άλλες επενδύσεις να γίνονται. Αυξημένη σίγουρα δεν είναι. Γιατί αν κάνεις μια βόλτα γύρω-γύρω, βλέπεις όλους τους ανθρώπους να κάθονται. Άρα είναι πολύ λίγο αυτό που υπάρχει. Η κίνηση είναι μόνο στο αεροδρόμιο, σε αυτά τα πράγματα. Μέσα στην αγορά δεν έχει καμία κίνηση παραπάνω. Οι Έλληνες λοιπόν προσπαθούν να δουν με αισιοδοξία το μέλλον του επιχειρήν, επενδύοντας το εύθραστο προϊόν του τουρισμού.